Καλησπέρα, παιδιά. Το σημερινό μάθημα θα είναι κάπως διαφορετικό από τα προηγούμενα. Θα πούμε κάποια ψηλά πράγματα έτσι για να συμπληρώσουμε τις γνώσεις μας πάνω στο HTML και θα κάνουμε αρκετά παραδείγματα, θα λύσουμε απορίες πάνω σε αυτά που έχουμε πει σε προηγούμενα μαθήματα. Από το σημερινό μάθημα και πέρα, εμείς θα θεωρούμε ότι ξέρετε HTML, γι' αυτό ό,τι απορία έχετε θα τη ρωτήσετε σήμερα. Έτσι ώστε να είστε σίγουροι ότι ξέρετε πώς να τα χειρίζεστε. Θα αρχίσουμε παρουσιάζοντας τις πρώτες εργασίες που ανεβάσαμε για την πρώτη εργασία που δώσαμε. Να σχολιάσουμε κάποια πράγματα, πώς τα είχαν κάνει και γιατί τις ανεβάσαμε. Οπότε θα αρχίσουμε με την πρώτη. Είναι του Μάικ Αρσέν. Μάικ Αρσέν, είναι εδώ, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτή είναι η σελίδα που μας έστειλε. Ας δούμε λίγο τον κώδικα της. Καταρχάς, να δούμε ότι κάνει validate και το είναι 100% available του κώδικα του και το HTML και το CSS, όπως βλέπουμε. Ας δούμε λίγο και τον κώδικα να κάνουμε κάποια σχόλια. Αυτός είναι ο κώδικας της σελίδας του. Έχει χρησιμοποιήσει meta-tags, όπως είπαμε, για να δηλώσει ποιος είναι ο author των description της σελίδας. Έχει δηλώσει ότι είναι UTF-8, για να μην έχει πρόβλημα τα ελληνικά. Έχει φορτώσει το αρχείο της έτσι όπως έχουμε δείξει. Πιο κάτω, πολύ σωστά έχει χρησιμοποιήσει τα H1, H2 για να δηλώσει τις ενότητες της σελίδας. Έχει χρησιμοποιήσει λίστες για να δηλώσει μια λίστα από τα στοιχεία που αφορούν τον εαυτό του. Λίστα περιεχομένου. Λίστα περιεχομένου της σελίδας. Και πιο κάτω έχει τον εαυτό. Έχει χρησιμοποιήσει IDs και λοιπά, όσα έχουμε δείξει. Εδώ το H3 είναι υποπαράγραφος στο H2 Play, TVC είναι υποπαράγραφος στις ταινίες σειρές και αυτό πολύ σωστό. και εδώ το πίνακας. Να δούμε λίγο και το CSS του. Και αυτό είναι το CSS. Θα μιλήσουμε λίγο τα φώτα που είναι φωτά. Να άλλο πίνακα, Πέτρο. Ωραία, συνεχίζουμε. Αυτό είναι ο κώδικας CSS του. Καλά δομημένος, έχει και σωστό indentation για να είναι επανάγνωστος. Έχει χρησιμοποιήσει χρώματα που έχουμε πει, για το κείμενο text online κλπ. Τη δεύτερη εργασία που είναι εδώ. Χριστίνα Τσικαλάκη. Τσικαλάκη είναι εδώ. Η Χριστίνα, ένα χειροκρότημα. Ενδιαφέρουσα σελίδα. Ένα σπίνα πες με ωραία τραγούδια. Λοιπόν, αυτός είναι ο κώδικας της σελίδας της. Πάλι πολύ σωστή δομή. Υπάρχει το H1 εμφανίζεται μία φορά με τον τίτλο, οι ενότητες μετά H2, δεν ξέρω αν χρησιμοποιήσει και H3. Λίστα, πολύ σωστά αυτά που έχει γράψει είναι λίστα. Ο πίνακας, πάλι σωστό αυτό που έχει γράψει είναι δεδομένα πίνακα με τα πεδία της XTH όπως είχαμε πει που βάζουμε τον τίτλο κάθε στήλη σε ένα πίνακα. H3 και μια λίστα, ένα dialog που είχαμε πει δηλώνει τη στοιχεία 1:1. Έχει δηλώσει το όνομά της αντιστοιχεί στο Χριστίνα Τσικαλάκη, το σχολείο της
Έχει βάλει το link του Πολυτεχνείου και... Και η ημερομηνία γέννησης αντιστοιχεί σε εξάρχοντα αυτήν την ολόκληρη. Βάλε πάλι τη σελίδα. Και φυσικά κάνει και validation. Ναι. Και οι τρεις πρότυπες λύσεις κάνουν validation κανονικά. Και η τρίτη λύση... αυτή είχε αρκετή πλάκα που μπορώ να πω. Ο Γιώργος Παυλάκος είναι εδώ. Δεν είναι, δεν πειράζει, ας χειροκροτήσουμε. είναι αυτός που βλέπετε στη φωτογραφία. Δείτε αυτό το κόκκινο. Έχει ένα φέιτσι. Έχει χρησιμοποιήσει το return drop που είναι lead και όταν το πατάμε πάμε σε lead σελίδας με ένα ID που είναι τώρα στο 12. Αυτός είναι ο κώδικας του. Πάλι έχει χρησιμοποιήσει το MetaTag για το UTF-8 για την κωδικοποίηση. H1 όπως είδαμε. Έχει βάλει ID top στο H1. Και κάτω κάτω στο link που λέει επιστροφή πάνω, να το δούμε, το HDF έχει DSI top και όταν το πατάμε πάμε πάλι πάνω στο τότε το εκδηλώσει. Strong για αυτά που έχει υποεπέμφραση, ο πίνακας σωστός. Και πρέπει να κάνει και αυτή validation. Γνωστά για τις εργασίες. Τώρα θα αρχίσουμε με κάποιες διαφάνειες, δεν είναι πολλές. Και όταν τελειώσουμε τις διαφάνειες θα αρχίσουμε σαν αυτό που σας δώσαμε την εργασία τη δεύτερη που ήταν μισό clean room, τώρα θα είναι κανονικό clean room, θα δείτε τι είναι. Οπότε θα αρχίσουμε τις διαφάνειες. Σήμερα θα πούμε ποιες είναι οι απαιτήσεις όταν γράφουμε XHTML strict έγγραφα. Θα πούμε την geta title που τη βάζουμε στα links, HTML entities, θα δούμε τι είναι αυτό, την ετικέτα label, μια ετικέτα που μας βοηθάει στις φόρμες να δηλώσουμε ονόματα, favicon, είναι τα εγγονίδια των σελίδων, κακές ιδιότητες, κακές πρακτικές, κάποιοι το είχατε κάνει και σε εργασίες σας, να το σχολιάσουμε και αυτό, έτσι ώστε να προσέχετε να μην τα κάνετε, και μετά θα πούμε τα παραδείγματα που σας είπα για το κλείνω. Τώρα οι απαιτήσεις για το όταν γράφουμε XHTML, έτσι έχουμε ξανααναφέρει. Η πρώτη απαίτηση είναι ότι όλες οι ετικέτες πρέπει να γράφονται με πεζά γράμματα, όχι με κεφαλαίο. Δηλαδή το πρώτο, το body να είναι κεφαλαίο είναι λάθος, το δεύτερο είναι το σωστό. Αν γράψουμε κεφαλαία θα το βγάλει ο validator που είναι λάθος. Το δεύτερο, κάθε ιδιότητα πρέπει να έχει τιμή. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε, για παράδειγμα, εκεί που γράψω στο αριστερό div και class μέσα μία λέξη μόνη της, ότι αυτή η ιδιότητα υπάρχει, δεν σημαίνει ότι υπάρχει. Πρέπει οπωσδήποτε, αν θέλω να χρησιμοποιήσω μία ιδιότητα, να της ορίσω μία τιμή και να είναι της μορφής που είναι στα δεξιά, div class ίσον full. Και τις ιδιότητες επίσης, δεν μπορούμε να γράψουμε την τιμή μιας ιδιότητας χωρίς να την γράψουμε μέσα σε εισαγωγικά. Το div class ίσον full, αν το γράψετε είναι λάθος, πρέπει να το γράψετε εισαγωγικά όπως το έχουμε δεξιά. Αν δεν τα βάλετε σε εισαγωγικά, δεν σημαίνει ότι η σελίδα δεν θα δουλεύει. Δηλαδή ο browser κάθε φορά έχει μεγάλη ανοχή και κάθε φορά ψάχνει να δει τι θέλει να γράψει στην πραγματικότητα. Αλλά όταν συναντήσει κάτι τέτοιο, σταματάει να λειτουργεί με βάση τα standards και θα κάνει ό,τι πιστεύει αυτός ότι εννοείται και δεν θα ξέρει αν αυτό που εν τέλει θα εμφανίσει είναι αυτό που θέλετε εσείς να δείτε. Οπότε έχετε υπόψη να γράψετε πάντα valid κώδικα. Μετά έχουμε το πρώτο πράγμα που γράφουμε. Η ετικέτα HTML. Το είδατε και στο validator, θα το έβγαλε σε αρκετούς.
πρέπει να περιλαμβάνετε αυτή την ιδιότητα με αυτή τη δημία που γράφετε έγγραφα XHTML strict. Το XML NS σημαίνει XML namespace και ορίζει, ορίζει ποια ονόματα ετικετών θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Το URL που βάζουμε στις, μέσα εκεί πέρα δεν το χρησιμοποιεί ο browser για να πάρει κάποιες πληροφορίες, είναι απλά ένα αναγνωριστικό. Δηλαδή θα μπορούσε να γράφει οτιδήποτε, απλά χρησιμοποιούν τα URLs επειδή πρέπει να είναι μοναδικό το κάθε namespace με το, με το αντίστοιχο έγγραφο που περιγράφει. Και το δεύτερο, όταν στην αρχή, πριν από το HTML, γράφουμε πάντα το doctype έτσι ώστε να ενημερώσουμε τον browser τι έγγραφο ακολουθεί. Αυτό το γράφουμε όταν γράφουμε XHTML 1.1 string. 1.0 string. Δεν χρειάζεται να θυμάστε απ' έξω, copy paste και είστε ok. Ωραία. Τώρα το title. Το title είναι μια ιδιότητα που τη βάζουμε στα, στα tags α, δηλαδή αυτά όταν περιγράφουμε ένα link. Και αυτό που γράφει μέσα δεν εμφανίζεται στη σελίδα όταν τη βλέπουμε. Δεν εμφανίζεται, δεν γίνεται render δηλαδή. Όταν θα βάλουμε το ποντίκι πάνω από το link και θα αφήσουμε για ένα δευτερόλεπτο μέχρι να πόσο είναι, εμφανίζεται αυτό που έχετε δει και γράφει την περιγραφή του link που έχουμε γράψει στο title. Αυτό βοηθάει για στο χρήστη να ξέρει με περισσότερη λεπτομέρεια τι είναι αυτό που θα κάνει το link αν το πατήσει. Είναι παρόμοιο με το, με το alt που έχουν οι εικόνες που εμφανίζεται όταν αφήνουμε το ποντίκι πάνω από μία εικόνα. Τώρα τα entities. Με βάση αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα, αν θέλαμε να γράψουμε για παράδειγμα μια παράγραφο κειμένου και μέσα να, να έχει HTML κώδικα. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε, διότι αν πάμε για να ανοίξουμε μια παράγραφο. Αν θέλω εγώ η παράγραφός μου να περιέχει αυτό το κείμενο, δηλαδή μικρότερο πέρα μεγαλύτερο, δεν μπορώ να το κάνω αυτό γιατί όταν θα πάει ο browser να το διαβάσει θα νομίζει ότι εδώ πέρα είναι μια καινούργια ετικέτα P και θα μου πει ότι ο κώδικας μου δεν είναι σωστός. Για να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα και να μπορούμε να γράψουμε και αυτό στους ειδικούς χαρακτήρες, έχουμε τα HTML entities, έχουμε αυτή την κορφή που βλέπουμε εκεί, προχώρα μία. Αρχίζουν με το, με το καλλιγραφικό και. Σε αυτό σημαίνει ότι αρχίζει ένα entity, μετά ακολουθεί το όνομά του, που είναι, δεν είναι απαραίτητα τρεις χαρακτήρες, και στο τέλος τελειώνει με το, με το semicolon, να πάω τελεία. Ωραία. Όταν το διαβάζει αυτό, αυτό το browser, το εκλαμβάνει ως ένα χαρακτήρα ολόκληρο και το εμφανίζει τον αντίστοιχο. Υπάρχουν διάφοροι χαρακτήρες που πρέπει να περιγράψουμε έτσι. Κάποιοι από αυτούς που μας χρειάζονται είναι περισσότερο μάλλον. Είναι αυτοί που βλέπετε εδώ. Το και LT και ένα κάτω τελεία, όταν θα διαβάσει ο browser θα εμφανίσει το μικρότερο και βγαίνει από το less than. Μετά το GT greater than εμφανίζει το μεγαλύτερο. Το amp, το ampersand. Το bold, το διπλάσιο εισαγωγικά. Και το apost εμφανίζει την απόστροφη. Ας δούμε κάποια παραδείγματα πώς χρησιμοποιούμε εδώ αυτά. Αν γράψουμε μια παράγραφο και περιέχει η ετικέτα. Μετά αυτό το HTML entity, P και το δεύτερο, όταν θα το ανοίξω με τον browser μου, θα εμφανίσει αυτό που ήθελα να εμφανίσω. Και έτσι ξεπερνάω το πρόβλημα με το, το γράψω στον πίνακα. Αν τώρα ήθελα να γράψω μια σελίδα που να λέει πώς δουλεύουν τα entities, θα έπρεπε να μπορώ να γράψω τα HTML entities έχουν τη μορφή αυτή. Για να το κάνω αυτό πρέπει να περιγράψω το ampersand χωρίς entity, δηλαδή αν το έγραφα αυτό. Βασικά αν έγραφα το αποτέλεσμα μέσα σε P κατευθείαν θα με έβγαζε τα HTML της έχουν μορφή και θα έβγαζε το, το και. Οπότε χρησιμοποιούμε το και και το ampersand για να κάνουμε escape, δηλαδή να μην κάνει ο browser να μην νομίζει ότι αυτό που γράφουμε είναι entity. Δεν ξέρω, καταλάβω τι χρειάζεται.
Και τα υπόλοιπα που λέμε τις μετακό μας χρησιμεύουν όταν θέλουμε να έχουμε χαρακτήρες εισαγωγικών μέσα σε ιδιότητες που και αυτές είναι σε εισαγωγικά. Δηλαδή, σε αυτό το link, αν θέλω να γράψω project.changespotting για να έχουμε μέσα τα εισαγωγικά, δεν μπορούσαμε να τα βάλουμε προφανώς γιατί ο browser θα νόμιζε ότι εκεί τελειώνει ο ορισμός της ιδιότητας. Οπότε το γράφουμε έτσι και μπορούμε να περιλαμβάνουμε τους χαρακτήρες στο title. Αν θέλουμε να έχουμε μόνο ένα τύπο εισαγωγικών, μπορούμε να βάλουμε την ιδιότητα σε διπλά και τα εισαγωγικά της τιμής μας με μονά ή το αντίστροφο. Δηλαδή δεν απαραίτητα χρησιμοποιούμε πάντα entities. Τώρα το label. Είχαμε πει στις φόρμες ότι δηλώνουμε τα πεδία με τα input, με τις ετικέτες input. Τώρα στις φόρμες συνήθως έχουμε και κάποιο κείμενο που λέει ότι το τάδε input αφορά το όνομα, το άλλο αφορά το επίθετο, το κωδικό κλπ. Αυτό μπορούμε απλά να γράψουμε το κείμενό μας και να ανοίξουμε την ετικέτα input, αλλά υπάρχει ένας καλύτερος, πιο σημασιολογικά σωστός τρόπος να χρησιμοποιήσουμε την ετικέτα label. Με την ετικέτα label της ορίζουμε μία ιδιότητα for και σε αυτή, η τιμή αυτής της ιδιότητας είναι το ID ενός input της φόρμας. Το ID δεν είναι ανάγκη να είναι ίδιο με το name. Και για παράδειγμα εκεί πέρα έχω γράψει label for name, σημαίνει ότι αυτό που περιέχει, δηλαδή το string όνομα, ότι είναι η ετικέτα για το input που έχει από κάτω. Ναι, το name το έχω γράψει εγώ, θα μπορούσε να λέει επίθετο, ξέρω. Όχι στα ελληνικά, ε. Έχω το παράδειγμα. Τώρα, εκτός από το να ορίζουν το όνομα για τα inputs, τα labels έχουν και ένα ακόμα πλεονέκτημα. Αν έχουμε ένα radio button, που είναι κάπως έτσι και έχει ένα δεύτερο εδώ πέρα και εδώ έχει ένα κείμενο, αν χωρίσει ότι αυτό το κείμενο είναι label για αυτό το κουμπί, δεν χρειάζεται ο χρήστης να πάει το ποντίκι του ακριβώς εδώ απάνω και να πατήσει και να το επιλέξει. Αν κάνει κλικ πάνω στο κείμενο του label που αφορά το συγκεκριμένο πεδίο, θα επιλεγεί για αυτό το πεδίο. Αυτό είναι χρήσιμο, θα το έχετε δει σε κάποιες φόρμες ή στα Windows γίνεται και αυτό αυτόματα, όταν έχει μια επιλογή και την πατάς, είναι και επιλέγεται και το radio button. Και αντίστοιχα σαν text inputs, αν γράφει όνομα και έχει από κάτω το πεδίο, αν κάνουμε κλικ στο όνομα, ο cursor θα πάει μέσα στο κουτί και θα αρχίσουν να γράφουν. Γίνεται focus δηλαδή το πεδίο για να γράψουμε. Τα favicons. Τα favicons είναι τα εικονίδια που βλέπετε στις σελίδες. Εκεί έχω γράψει, έχω βάλει ένα screenshot με το Facebook, το Twitter, κάποια άλλα sites και τις σχολείς. Είναι σημαντικά αυτά διότι ο χρήστης, άμα είναι χαρακτηριστικό, το θυμάται και όταν το βλέπει κάπου καταλαβαίνει ότι αυτή η σελίδα είναι η τάδε. Και επίσης να αποθηκεύω τα αγαπημένα, αποθηκεύεται και το favicon έτσι ώστε να φαίνεται στο κουμπάκι όταν το πατάμε στην μπάρα. Για να ορίσουμε ένα favicon, το κάνουμε όπως όταν φορτώνουμε ένα αρχείο CSS με την ετικέτα link, μπορούμε να φορτώσουμε και το favicon. Τώρα μπορεί να είναι διάφορες εικόνες, σας προτείνω να χρησιμοποιείτε το ICO, είναι ένας τύπος εικόνας, 16x16 pixel. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τους άλλους τρεις, αλλά δεν υποστηρίζεται από το Internet Explorer. Αλλά επίσης δεν είναι και απαραίτητο να το γράφετε. Όλοι μάλλον οι modern browsers κοιτάνε αυτόματα για ένα αρχείο favicon.ico στον κεντρικό σας φάγγελο. Αν υπάρχει θα το φορτώσει και θα το βάλει για σημάδι στη σελίδα σας. Η σύνταξη είναι έτσι, link, rel, αντί να γράφουμε styles, γράφουμε social icon. Και στο href γράφουμε τη διεύθυνση που οδηγεί στην εικόνα που έχει το εικονίδιό μας. Ναι. Άρα υποστηρίζουν διαφάνεια. Νομίζω
νομίζω είναι όχι διαφάνεια. Ή μάλλον ένα πίξελ είναι διαφανές ή είναι αδιαφανές, δεν μπορείς να είσαι ενδιάμεσο. Ναι. Ναι, το κάθε πίξελ στο icon μπορεί να είναι ή διαφανές ή όχι, αλλά δεν έχει το πλεονέκτημα του ping που ένα πίξελ μπορεί να έχει ας πούμε 50% διαφάνεια. Νομίζω κιόλας, μπορείτε να το κοιτάξετε. Και υπάρχουν και κάποιοι browsers που υποστηρίζουν και κινούμε ένα GIF. Δεν νομίζω να το χρειαστεί τίποτα για κανείς. Αυτά. Ναι. Αν ανοίξω εγώ ένα σχεδιαστικό πρόγραμμα και φτιάξω ένα 16x16 ναι. Και το σώσω σαν icon, θα παίζει στο browser. Θα παίζει, ναι. Μπορεί, έχω ήδη. Άνοιξε λίγο. Μπορεί γράψε facebook.com και άνοιξε το πάγωμα. Υπάρχει, θέλω να πω αν υπάρχει περιορισμός, ας πούμε, στο Facebook.com κάθετος Favicon. Για παράδειγμα, το Facebook έχει βάλει στο κάθετος Favicon.ai το σημαντάκι που βλέπετε στο... Αν αυτό το ανοίξετε, παράδειγμα, το φωτ, για το Photoshop... Α, οκ, okay, αυτό είναι μια ωραία πατέντα, ναι. Αυτό φαντάζομαι θα παίξει. Υπάρχουν web, δεν είστε... Αλλάξεις αυτό, δηλαδή. Στο μετατέλεπουνε. Ναι. Βάζει ένα image οτιδήποτε μορφής και στο κάνει φάσμα. Ναι, ο κύριος λέει ότι υπάρχουν προγράμματα online που... Άρα λοιπόν υπάρχουν κάποια ίσως, ας πούμε, που μπορεί να σου δείξει σωστά ή να μην σου δείξει με τις εικόνες και τα... για να σου παίξει το file icon σωστά. Αν τα αποθηκεύσετε ένα αρχείο ως icon, ναι, θα παίξει. Θα παίξει. Και είναι 16x16 pixel. Και αν έχει το ρίσιο θα τον κώδικα, αν δεν είναι σωστό. Ή θα παίζει, δεν θα παίζει δηλαδή. Δεν θα παίζει σε ποιες περιπτώσεις. Ενώ και για το Photoshop αν χρησιμοποιείτε πρέπει είναι ένα ειδικό πλαγιν που πρέπει να κατεβάσετε, δεν υποστηρίζει ο μόνος στο icon. Τώρα κάποιες μερικές ιδιότητες που είδα και σε κάποιες εργασίες. Το πρώτο είναι το χρώμα φόντου. Ο λάθος τρόπος να ορίσουμε χρώμα φόντου σε μια ετικέτα είναι με την ιδιότητα BG Color, χρησιμοποιείται έτσι. Και ορίζει αυτό το χρώμα που λέμε στην ετικέτα. Ο σωστός τρόπος για να ξεχωρίσουμε το περιεχόμενο από την μορφοποίηση είναι να γράψουμε το body σκέτο και μετά να το μορφοποιήσουμε με CSS. Το ίδιο κάνουμε αυτόν τον κανόνα, body και εφαρμόζουμε το background color που έχουμε δείξει. Δεύτερο, η στήχηση. Η στήχηση μπορεί να γίνει με την ιδιότητα align. Για παράδειγμα body align center, αυτό το κείμενο που περιέχει το body θα το κάνει στήξη στο κέντρο. Πάλι αυτό δεν είναι σωστό διότι μπλέκει το περιεχόμενο με τη μορφοποίηση. Ο σωστός τρόπος είναι να γράψουμε body και η μορφοποίηση με CSS με το text align που δείξαμε. Τρίτο, τα borders, το είδα πολύ συχνά στους πίνακες, πολλοί το είχαν γράψει αυτό. Γράφανε table και ορίζανε το border σαν ιδιότητα. Αυτό πάλι είναι λάθος, έχει μπλέξει το πώς θα φαίνεται ο πίνακας με το γεγονός ότι τα δεδομένα που περικλεί είναι πίνακα. Σωστό όπως είναι να γράψουμε το table πάλι σκέτο και με CSS να ορίσουμε στο table πόλη. Αυτό βέβαια που έχω γράψει τώρα θα βάλει ένα περίγραμμα γύρω από όλο τον πίνακα και όχι από κάθε κελί. Αν θέλουμε από κάθε κελί ορίζουμε κανόνα για τα TD. Έχει κάποια ερώτηση? Τώρα, αφού τελειώσαμε με τέτοιες θεμέλια, δεν θα πούμε άλλα. Η ερώτηση είναι αν τα έχουμε μάθει όλα. Φυσικά και όχι. Υπάρχουν πολλές ακόμα ετικέτες που περιγράφουν πιο συγκεκριμένους τύπους δεδομένα. Μπορείτε να δείτε μια αναλυτική λίστα στο link που θα δώσουμε στις διαφάνειες. Πάντοτε να δούμε μια τη λίστα. Τα αριστερά υπάρχουν στη σέλιστα, δηλαδή η δεξιά λίστα που λέει The Whole C-Bank είναι όλες οι ετικέτες αλφαβητικά που υπάρχουν στο 6html1.0.3. Είναι το HTML που έχουμε δώσει, είναι στην ενότητα, στο References, τώρα δεν φαίνεται, είναι υπαρχημένο. Έχει ένα link που είναι HTML tags και έχει σε μία λίστα όλα τα tags που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και περιγραφή τι είναι αυτό που περιγράφουν. Για παράδειγμα έχει το var, είναι πολύ σπάνιο, περιγράφει για παράδειγμα μεταβλητές όταν γράφουμε κώδικα. Έχει διάφορα,
Άμα θέλετε μπορείτε να κοιτάξετε και να μελετήσετε τις γνώσεις σας στο HTML. Ας αρχίσουμε τώρα τη δουλειά. Είπαμε ότι σήμερα θα κάνουμε παραδείγματα. Θα υποθέσουμε ότι μας έχει επικοινωνήσει μαζί μας ένας πελάτης και θέλει να φτιάξουμε ένα site. Αυτή η επιχείρηση που έχει επικοινωνήσει μαζί μας είναι ένα γραφείο βιβλίων. Παραδείγματος και ανάποδα λοιπόν. Θέλει να φτιάξει μια υπηρεσία στο ίντερνετ. Και μας έχουν στείλει ένα keyword, γίνεται πολύ συχνά αυτό. Αυτός που έχει να στείλει να μας στέλνει ένα word με αυτά που θέλει να περιέχει η σελίδα και μια περιγραφή όπως νομίζει εκείνος. Εμείς έχουμε... αυτό είναι το έργο που μας έχει δώσει. Εμάς η δουλειά μας είναι χωρίς σε δύο στάδια βασικά. Το πρώτο στάδιο είναι αυτό το έγγραφο Word να το μετατρέψουμε σε ένα έγγραφο XHTML με σωστές ετικέτες που να περιγράφουν το περιεχόμενο της σελίδας μας. Και αφού το κάνουμε αυτό, εμείς έχουμε τώρα να σας δείξουμε ένα screenshot. Δηλαδή, αφού κάνουμε το πρώτο βήμα, μετά θα γίνει ίδιο με την εργασία που σας έχουμε βάλει. Δηλαδή, θα έχουμε ένα screenshot και θα ψάχνουμε να βρούμε το CSS που θα μας οδηγήσουν να φαίνεται έτσι το site μας. Οπότε, ας αρχίσουμε ανοίγοντας έναν editor και να αρχίσουμε να γράφουμε το αρχείο μας. Λοιπόν, αυτό θα το κάνουμε interactive, θα σας ρωτάω, θέλω να απαντήσετε ώστε να δω περισσότεροι. Μη σηκώνετε ήδη τα χέρια. Οπότε η πρώτη ερώτηση είναι τι γράφουμε, τι θα γράψουμε πρώτο σε αυτό το έγγραφο που ανοίξαμε. Ναι. Θα κάνω copy paste από το doc tag. Ωραία, σωστά. Θα κάνω copy paste στο doc tag. Ή το γράφω αν το θυμόμαστε. Έχω ένα παλιό σημείο που παίρνω τα πάντα, σβήνω τα. Να στο πάρω το paste. Το έχει. Ωραία, γράψαμε τον doc tag. Μετά τι πρέπει να κάνουμε, δεύτερο. Ναι. Να ανοίξω μια ετικέτα HTML. Να ανοίξω μια ετικέτα HTML. Όλα τα έγγραφα XHTML ανοίγουμε την ετικέτα HTML και μέσα σε αυτή περιέχεται όλο το έγγραφό μας. Να την κλείσουμε κιόλας. Ωραία. Δεν πρέπει να βάλουμε και το URL. Σωστά. Πρέπει να βάλουμε το XML namespace. Αλλά δεν το βάλουμε, όμως πάλι το πρέπει να μιλικά. Ναι, τι γίνεται να το βάλουμε. Πάλι τρέχει κανονικά και πολλά πράγματα άμα κάνουμε λάθος, όπως είδαμε και άμα δεν βάλουμε εισαγωγικά στις ιδιότητες, πάλι τρέχουν κανονικά. Αλλά ο κώδικας μας δεν είναι πια XHTML έγκυρος κώδικας. Δηλαδή ο μπορούσε να τον ερμηνεύει όπως θέλει. Βάλαμε και το XML namespace. Τώρα, τι γράφουμε μέσα στο HTML. Ναι. Ανοίξουμε ένα body. Και πριν από το body ένα χέρι. Πολύ σωστά. Ωραία. Βάλει και λίγο πάλι το body. Τώρα θα αρχίσουμε να γράφουμε, θα το δούμε. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που βλέπουμε πάνω-πάνω είναι το όνομα του γραφείου. Γραφείο και ιδιότητα είναι για λάθος. Αυτό εμείς πρέπει να το γράψουμε κάπως με HTML. Φαντάζεται κανείς τι θα είναι αυτό. Στο HTML μας. Ναι. Το title. Ναι, θα είναι και το title, σωστά. Μέσα στο head, να το κάνω και UTF-8. Ωραία. Γράψουμε τον τίτλο της σελίδας, ναι. Μετά θα είναι σε κεντρικά σελίδα, σε H1. Ωραία. Ο συνάδελφος λέει ότι θα βάλουμε το τίτλο της σελίδας μέσα σε ένα H1 επειδή αυτό υποδηλώνει το τίτλο της σελίδας. Έχει κάνει σε μια διαφωνία. Δεν πρέπει να έχουμε βάλει και ένα για το UTF-8 να του λέμε
Ναι, θα γράψουμε τα ελληνικά. Στο χέρι, όλα τα μέτρα. Ας τα πάρουμε έτσι, δηλαδή. Πρέπει να το γράψουμε, αλλά όταν να πούμε με το H1 και το βάλουμε. Το βάλω. Θα τα βάλω. Ωραία, το βάλω. Λοιπόν, έχουμε μορφοποιήσει, ναι. Λοιπόν, έχουμε μορφοποιήσει δύο σελίδες με H1. Εγώ πιστεύω είναι σωστό, έχει κάνει καμία αντίρρηση. Ναι. Να βάλουμε στο χέρι το επιφυλάμα με description και γενικά κατατάσεις. Ναι. Λέει ο κύριος να βάλουμε ένα meta tag με το description, τι είναι η σελίδα που γράφουμε. Οπότε, δεν θα γράψεις. Έτσι απλά. Για CEO τέλος πάντων, για τις σελίδες. Για CEO. Ναι. Έτσι. Όταν τα παρουσιάσουμε αυτά είπαμε κάποια πράγματα. Είχαμε πει ότι το keyboard δεν χρησιμοποιείται. Ναι, οκ, εντάξει, αυτό είναι. Τώρα καλές που CEO. Η απάντηση σε αυτό είναι ότι η ερώτηση βασικά είναι πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ας πούμε, τέτοια meta-tags ώστε να ανεβάσουμε το αποτέλεσμα μας στο Google, αν καταλαβαίνω. Ή σε άλλες. Τι άλλε μηχανέ αναζήτηση. Τα μετατάξει, γενικά οι πρακτικέ, α πούμε. Ναι, για παράδειγμα, η απάντηση σε αυτό είναι αν γράφετε σωστά το περιεχόμενο και με σωστή σημασιολογία, όπω σα δείχνουμε, και αν ακολουθείτε δηλαδή τι πρακτικέ και μπορούν το κώδικά σα εκτό από άνθρωποι να το διαβάσουν και αράχνε, τα προγράμματα του Google, τότε θα έχετε όλε τι καλέ συνθήκε για να ανέβει. Η θέση όμω εξαρτάται από το αν δίνονται σύνδεσμοι στη σελίδα σα. Από άλλες σελίδες οι οποίες είναι δημοφιλείς, το οποίο δεν μπορείτε να το κάνετε. Οκ, εγώ λέω από κωδικολογικής πλευράς, ας πούμε, κάποια πράγματα πρέπει να τα προσέξουμε. Όπως το χέρι, νομίζω ότι δίνει κάποιο. Στα keywords, ας πούμε, για παράδειγμα, που είναι σε μεγάλο χέρι, είχα ακούσει ότι δίνουν μεγαλύτερη σημασία τα ρόπερ. Συνήθως αυτές οι πρακτικές υπάρχουν, αλλά πλέον όλο και λιγότερο ισχύουν. Γιατί οι μηχανές αυτές γίνονται και πιο έξυπνες. Και άρα το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να γράψετε αυτό που εννοείτε. Okay. Βλέπετε όλοι μου με ένα παιδί που δεν έβλεπε εδώ μπροστά μου. Το διαβάζετε όλοι έτσι. Ωραία, θα συνεχίσουμε με ερωτήσεις. Να βάλουμε link και για το CSS στο head. Να βάλουμε και ένα link που θα φορτώνει το CSS που παραγράψουμε αργότερα. Κυρία του Φάβια. Ναι, βάλει. Ναι, η ερώτηση είναι αν στο head παίζει ρόλο η σειρά που τα γράφουμε. Η απάντηση είναι ότι δεν παίζει ρόλο η σειρά, μπορούμε να γράψουμε όποια σειρά θέλουμε και δηλαδή αφού δεν εμφανίζονται, τα φορτώνει πολύ ρόλο για να τα γράψουμε. Ίσως στο UDN να βάλουμε ρόλο. Δεν έχει ιδιαίτερη σχέση. Βασικά υποθέτω θα έχει νόημα αν είναι πριν το title ή όχι. Διότι αν είναι πριν το title και στο τίτλο είχε λυπητά. Αλλά και μετά να είναι δηλαδή θα το ξανα. Μήπως χρειάζεται να το βάλουμε πάνω σε UDF ελληνικά. Το UDF, το κάτσε. Να το βάλουμε πάνω σε UDF ελληνικά. Δεν έχει. Και στο τέλος να πει δεν υπάρχει πρόβλημα. Αρκεί να είναι. Αυτό που γίνεται εδώ πέρα είναι το εξής. Η ερώτηση είναι πρέπει μήπως αυτό εδώ να μπει πριν να εμφανιστούν ελληνικά για να ξέρει ο browser πώς να τα ερμηνεύσει. Αυτό ήταν κάποτε υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Πλέον οι browsers αν δουν ότι είναι UDF το θυμούνται αυτό που ήταν πριν και τα ερμηνεύουν ξανά σαν σε κάποιο άλλο κόμμα. Ναι. Αυτό το source θα είναι επί. Αυτό το. Ναι, θα το ανεβάσουμε στο site να το δείτε μετά. Κάνουμε screen capture. Λοιπόν, συνεχίζουμε το έγγραφο, γράψαμε τον τίτλο της σελίδας H1. Πήγαινε στο Word. Ωραία, τώρα βλέπουμε το επόμενο πράγμα που υπάρχει στο αρχείο μας είναι αυτός ο πίνακας. Ναι, να το αλλάξω. Κάτω δεξιά είναι η ερώτηση.
Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση αυτό είναι πίνακα ή λίστα. Στο Word βέβαια είναι πίνακα στη λίστα που το έχουμε δώσει. Και έχει μέσα υπηρεσίε, λέει, φέρετε το προσωπικό, ποιοι είμαστε και η κοινωνία. Αυτό πώς θα το γράψουμε στο HTML μας. Ναι. Ναι, με λίστα, αλλά όχι order. Ωραία. Λέει κύριος να το γράψουμε με μία unordered list, ότι και μέσα το κάθε στοιχείο λίστα θα είναι κάθε φορά ένα από αυτά τα πέντε. Αυτό είναι σωστό. Αν και μας το έχουν δώσει σε μορφή πίνακα στο αρχείο Word, δεν είναι ανάγκη να το ακολουθήσουμε στο HTML μας, διότι εμείς ξέρουμε πώς είναι ο σωστός τρόπος να περιγράψουμε τα δεδομένα και αυτό δεν πρόκειται περί πίνακα. Είναι ξεκάθαρα μία λίστα. Οπότε ας πάμε να γράψουμε τώρα τη λίστα με το μενού της σελίδας μας. Θα είναι μία unordered list, συνεπώς ένα UL θα ανοίξουμε. Και θα έχουμε μέσα 5 πεδία και το κάθε πεδίο θα έχει ας τα κάνεις και ίδιες. Και τώρα έχω μια λίστα με 5 links τα οποία όταν τελειώσουμε τη σελίδα μας θα οδηγούν το καθένα στην αντίστοιχη σελίδα. Ναι. Όμως θα τα προχωρήσει ένα κατά το άλλο. Ναι. Η παρατήρηση είναι ότι γράφοντας αυτό όταν θα ανοίξουμε τη σελίδα στο browser θα εμφανίσει ένα κάτω από το άλλο. Αυτό βέβαια. Είναι συνηθισμένο να είναι ξέρω εγώ στη σειρά, δηλαδή θα μπορούσαμε να απαντήσω. Αυτό που λέει πολύ σωστά είναι θέμα μορφοποίηση. Δηλαδή το πώς θα εμφανίζονται τα στοιχεία της λίστας δεν αφορά το πώς γράφουμε τον κώδικα HTML μας. Οπότε αν θέλουμε να τα βάλουμε ένα δίπλα στο άλλο, έχουμε τον τρόπο να το κάνουμε με το CSS. Δεν το έχουμε μάθει ακόμα γιατί είναι αυτό που θα πούμε τη Δευτέρα, τα πιο σύνθετα πράγματα που είναι το CSS, που μας επιτρέπει να κάνουμε τέτοια πράγματα. Οπότε το γεγονός ότι εμείς θέλουμε και ότι μας έχει δώσει τα links να φαίνεται το ένα δίπλα από το άλλο, δεν σημαίνει ότι. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε λίστα επειδή δεν ξέρουμε πώς να το βάλουμε ένα δίπλα στο άλλο. Θα μάθουμε να το βάζουμε δίπλα στο άλλο. Ναι. Δεν καταλάβαμε να χρησιμοποιούσαμε πίνακα για να το κάνουμε αυτό. Ναι, η ερώτηση είναι ότι ήταν λάθος να βάζαμε πίνακα. Θα ήταν λάθος διότι ένας πίνακας πρέπει να τα δεδομένα που περιέχει να είναι, δηλαδή, αν αυτό ήταν πίνακας, ποιες είναι οι στήλες και ποιες είναι οι γραμμές και τι σχέση έχει. Έχουν το κάθε ένα στοιχείο των κελιών σε κάθε γραμμή μεταξύ τους. Δεν έχουν κάποια σχέση που να τα συνδέει και να δικαιολογήσει ότι εμείς θα το χρησιμοποιήσουμε σαν πίνακα. Ποιος και να έχει, δεν ξέρω, κάποια ιδέα που να εφαρμόζει αυτά τα δεδομένα σε κάποια μορφή πίνακα. Ναι. Αυτά τα στοιχεία λίστας, έτσι, είναι κάθε ένα να κουμπί που θα είναι σε λίστες, οπότε δεν έχουμε να δείξουμε εσείς. Σωστά, ναι. Αν στα φέρετε, ας πούμε, έχουμε τρία τύπο ξύλα και θέλω να τα κάνω και αυτά τις χωρίς τις κατηγορίες, υπό κατηγορία δηλαδή, πώς θα το λέω. Λοιπόν, η ερώτηση είναι... Ναι, σωστά. Η ερώτηση είναι, αν θέλω, για παράδειγμα, στα φέρετρα, να έχω μια υποκατηγορία που να λέει, ξέρω εγώ, ξύλα, μαξιλάρια, τι έχουν, δεν ξέρω. Και ήθελα αυτό να είναι ένα υπομενού, επειδή εν τέλει αυτό θα γίνει ένα κουμπί, πώς θα το έκανα. Από άποψη περιεχομένου. Θα μπορούσα να ενσωματώσω δεύτερη λίστα, ανώτερη, στο μέσα ανάμεσα στα τάξη. Ναι, λέει ο συγγραφέας να βάλουμε μια εμβολευμένη λίστα μέσα στο link που αφορά τα φέρετρα. Αυτή είναι η σωστή απάντηση, πολύ σωστά. Και τρόπος είναι όπως γράφει εδώ πέρα ο Διονύσης, θα εμβολέψουμε μια λίστα με τις υποκατηγορίες. Λοιπόν, βάζουμε μια λίστα στην κατηγορία που θέλουμε και αυτό είναι το επόμενο αποτέλεσμα.
Γι' αυτό έχει αποτέλεσμα να φτιάξει μια υποκατηγορία. Και μετά μπορούμε να το προγραμματίσουμε αντίστοιχα όταν κάνουμε κλικ να εμφανίζεται κλπ. Από CSS όχι, θα πούμε πως γίνεται σε από JavaScript, θα το δούμε. Από άποψη περιεχομένου, ο τρόπος είναι να εμφολιάψουμε την λίστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα με τη σελίδα μας. Το επόμενο πράγμα μετά το μενού της σελίδας βλέπουμε έχει λίγα λόγια και γράφει ένα μικρό κείμενο που περιγράφει την επιχείρηση. Αυτό πώς θα το γράψουμε σε HTML. Ναι. Ναι, σωστά. Ο δεύτερος τίτλος θα μπει σε H2 επειδή είναι υποενότητα της σελίδας μας. Δεν θα βάλουμε H3 ή παρακάτω, διότι το H3 πρέπει να είναι υποκατηγορία στο H2. Γι' αυτό έχουμε χρησιμοποιήσει ήδη το H1, χρησιμοποιούμε το H2. Αυτό είναι ο λόγος. Και το κείμενο που υπάρχει από κάτω το βάζω μέσα σε ένα φερ που περιγράφει μία παράγραφο και αυτό ακριβώς είναι. Τώρα στο έγγραφο που μας έχουν δώσει βλέπουμε ότι οι τρεις λέξεις είναι σε bold, στενή, που λένε και μαύρη. Λοιπόν, πώς θα περιγράψουμε, προφανώς αυτές οι λέξεις δηλώνουν ένα ιδιαίτερο, μια ιδιαίτερη έμφαση. Πώς θα το κάνουμε αυτό στο HTML μας, ναι. Ωραία, η μία, αυτό που μπορούμε να κάνουμε καταρχάς είναι σε κάθε ένα να βάλουμε, να το κλείσουμε μέσα σε μια ετικέτα SPAN. Στο έτσι. Να το βάλουμε σε μια ετικέτα SPAN και μετά με CSS να εφαρμόσουμε σε αυτή την ετικέτα η γραμματοσύρα να είναι bold. Έχει κάποιος κάποια ένσταση. Ωραία, ναι. Δεν είναι πιο κοντά στο λέμε να βάλουμε strong. Πολύ σωστά. Αυτό που θα κάνουμε με αυτόν τον τρόπο είναι να κάνουμε bold ένα κομμάτι της παραγράφου και συνεπώς θα δώσουμε έμφαση, αλλά αν το δούμε χωρίς CSS, αυτή η λέξη δεν είναι τίποτα. Το span, όπως είχαμε πει, είναι σημασιολογικά κενό, δεν υποδηλώνει κάτι για το περιεχόμενο. Ενώ εμείς θέλουμε να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στις αυτές τις λέξεις και θα χρησιμοποιήσουμε μία από τις ετικέτες που δηλώνουν ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ή strong ή EM που δηλώνουν έμφαση στο περιεχόμενο. Νόμιζε να πάρει μορφολογία στο ναι. Η ερώτηση είναι αν στην ουσία το ίδιο πράγμα δεν κάνουμε αφού και το strong bold θα τα κάνει. Νομίζω μπορεί να πατήσει κάποιος από εδώ. Α, ναι. Το strong είναι περιεχομένο, που είναι μέτρα. Δίνει έμφαση να μείνει αμέσω στο περιεχόμενο και μπορούμε να το αλλάξουμε μετά στο CSS. Να το πάρουμε όσο έχει μόνο το οποιοδήποτε. Ναι, πολύ σωστά. Και εκτός αυτού, αν χρησιμοποιούσαμε EM, που και αυτό δίνει έμφαση και ήταν σωστό ενιολογικά, το EM από μόνο του έχει italics, δεν είναι bold. Ενώ θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε EM και εμείς να το κάνουμε bold μετά. Δηλαδή, όταν γράφουμε strong, στο μυαλό μας δεν έχουμε το bold, έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτό το κομμάτι που περιέχει έχει έμφαση και είναι πιο σημαντικό από το υπόλοιπο κείμενο. Ναι. Η έμφαση λοιπόν, η διαφορά του EM με το strong είναι ότι το strong είναι πιο σημαντικό μάλλον από το EM. Δηλαδή το EM είναι η απλή έμφαση και το strong είναι η δυνατή έμφαση. Αν έχουμε ένα κείμενο στην οποία αυτά τα δύο επίπεδα διαχωρίζονται, εκεί που πρέπει, ανάλογα με το περιεχόμενο, θα χρησιμοποιήσουμε EM. Εναλλακτικά, αν είναι κάτι που θέλουμε να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση, θα χρησιμοποιήσουμε strong. Ναι, πρώτο επίπεδο είναι το EM και δεύτερο είναι το strong. Ναι. Μπορεί να μας πεις τι γίνεται σε περίπτωση που είναι εκτός από τον διαβολό σου. Τι ακριβώς αλλάζει το EM και το strong. Αλλά κάπως αλλάζει. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ανοίξει ποτέ σελίδα με ρόμο τυφλών. Υποθέτω ή θα τα διαβάζει με περισσότερο στόμφο. Ένα σωστό πρόγραμμα για τυφλούς θα έπρεπε να το λαμβάνει υπόψη του για να τονίζει κατάλληλα τις λέξεις που είναι σε strong και αυτές που είναι σε EM και γενικότερα να δίνει να καταλαβαίνει σε αυτόν που τα ακούει ποιο έχει ιδιαίτερη σημασία και ποιο όχι.
Και αυτό είναι και ένας από τους λόγους που χρησιμοποιούμε αυτά τα πράγματα και δεν βάζουμε απλά span. Ωραία, ας συνεχίσουμε. Τώρα βλέπουμε μια δεύτερη ενότητα, σημαντικοί πελάτες. Πώς θα το γράψουμε αυτό τώρα στο HTML μας. Οπότε λέμε να βάλουμε το σημαντικοί πελάτες μέσα σε ένα H2. Αυτό είναι πολύ σωστό, διότι το σημαντικοί πελάτες είναι μια ξεχωριστή ενότητα. Δηλαδή, προηγούμενα όταν έχουν τα λίγα λόγια έχει τελειώσει εκεί που τελειώνει και η παράγραφος και μετά αρχίζει μια νέα ενότητα και γι' αυτό θα πούμε H2. Αν είχαμε χρησιμοποιήσει H3 θα ήταν λάθος, επειδή αυτό θα υπονοούσε ότι το σημαντικοί πελάτες είναι υποενότητα στο λίγα λόγια, ενώ αυτό δεν συμβαίνει. Και μετά τους σημαντικούς πελάτες έχουμε στο έγγραφό μας στο Word δύο λίστες και η κάθε λίστα έχει από ένα τίτλο. Αυτό πώς θα το γράψουμε. Η λίστα είναι λίγο προφανής. Το πολιτική και το celebrities πώς θα το μορφοποιήσουμε, πώς θα το γράψουμε στο έγγραφό μας. Ναι. Θα το βάζουμε με H3 γιατί είναι υποενότητα του H2. Πολύ σωστά. Το πολιτική είναι υποενότητα του σημαντικού πελάτες και συνεπώς θα πρέπει να το περιγράψουμε με ένα H3. Οπότε στο HTML μας, κάτω από το H2 αρχίζουμε το H3 και κάτω από το H3 αυτό που δηλώνει τους πολιτικούς θα γράψουμε τη λίστα από τους πολιτικούς μας. Ναι. Νοηματικά πολύ και τσιλέπτες θα πρέπει να φάρουμε, δεν υπάρχει τέτοιο, με μέλινες πρώτης λίστας και να έχουμε πολλές μέλινες στα δεύτερη συγκρότητα. Ωραία. Πολύ σωστή παρατήρηση. Υπάρχει μια δεύτερη ερμηνεία του περιεχομένου. Συμβαίνουν και αυτά, δηλαδή δεν είναι καθορισμένος ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να περιγράψουμε τα δεδομένα μας. Λέει ο συνάδελφος ότι αυτό θα μπορούσε να ήταν μια λίστα με δύο στοιχεία. Τα δύο στοιχεία να είναι το πολιτική και το celebrities. Και αυτά τα δύο στοιχεία να περιέχουν μια εμφολευμένη λίστα για το καθένα να έχει τους ανθρώπους που έχουμε γράψει. Εμένα και αυτό μου φαίνεται σωστό. Έχει κανείς κάποια αντίρρηση να το περιγράφαμε έτσι? Ναι, δεν είναι ότι τα πράγματα πρέπει να είναι έτσι και δεν γίνεται να αλλιώς. Δηλαδή, το περιεχόμενο μπορεί να περιγραφεί με διάφορους τρόπους που να είναι εξίσου σωστοί. Τι ωραία. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα. Και μόλις τελειώσουμε και με το CSS, αν προλάβουμε, θα σας δείξουμε ένα site που λέγεται Zen Garden και δείχνει αυτό που φωνάζουμε στα μαθήματα, δηλαδή ότι το περιεχόμενο είναι ξεχωριστά από την μορφοποίηση και έχει ένα συγκεκριμένο HTML και πολλές μορφοποιήσεις, το οποίο το αποτέλεσμα είναι εντελώς διαφορετικό, αλλά περιγράφει τα ίδια πράγματα και μας βοηθάει να καταλάβουμε τη διαφορά τον διαχωρισμό περιεχομένου και μορφοποίηση. Ωραία, συνεχίζουμε με το έγγραφό μας. Στο διάλειμμα έγραψε τη λίστα. Έχουμε τους πολιτικούς και τους celebrities με τον πρώτο τρόπο που είπαμε, βάζοντας H3 κάτω σημαντικούς πελάτες. Και έχουμε και δύο λίστες με τα ονόματα. Ωραία. Αυτή είναι η λίστα, ο κώδικας που περιγράφει τις δύο λίστες. Και τώρα θα συνεχίσουμε με την επόμενη ενότητα που έχουμε στο έγγραφό μας. Επίσης υπάρχει η λίστα μας μεγαλώνει καθημερινά και στην διαθέση σήμερα και τα λίγα. Αυτός πού ανήκει?
Ναι. Δύο. Της λέει ότι αυτό το κείμενο που είναι επιλεγμένο είναι H3. Ένα div, δεύτερη επιλογή. Έχουμε ένα H3 div, άλλος. Παράγραφος δεν είναι. Παράγραφος. Έχει κάποιος άλλη ιδέα πάνω σε αυτό. Ναι. Παράγραφος μέσα. Το span που να πει. Ένα πει και μετά ακριβώς μέσα ένα span. Ωραία, έχουμε τέσσερις προτάσεις. Η πρώτη ότι αυτό είναι ένα H3, κατά τη γνώμη μου αυτό δεν μου μοιάζει εμένα με τίτλο, ούτε δηλώνει κάποια έξτρα υποενότητα στο πελάτη, πώς το λέμε. Ούτε δεν κάποια μας έχει δώσει υποενότητα στην ενότητα που είμαστε. Στους σημαντικούς πελάτες δεν δηλώνει κάποια κοινή υποενότητα. Το δεύτερο, ένα div που ακούστηκε, το div είναι σημασιολογικά κενό, δηλαδή δεν δηλώνει τίποτα. Και στην ουσία το να βάλουμε ένα div γύρω από αυτή την παράγραφο, δεν της δίνουμε κάποιο ιδιαίτερο νόημα. Οπότε καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε div και να χρησιμοποιήσουμε κάτι που έχει περισσότερο νόημα για το περιεχόμενο. Και σε αυτή την κατηγορία έχουμε δύο επιλογές. Η πρώτη είναι να το κλείσουμε σε ένα p, σε ένα συνέχεια p όλο. Και η δεύτερη να το κλείσουμε σε μια ετικέτα span και αυτή την ετικέτα span σε ένα pair. Ναι. Εγώ το εξής ότι αυτή η ουσία γραμμή μας δείχνει ότι κάνουμε λάθος να βάλουμε έτσι τρία στο σημείο της ιστορίας και θα πρέπει να έχουμε κάνει μάλλον λίστα. Γιατί είναι λογικά τώρα το pair αυτό που θα βάλουμε, αν βάλουμε pair, βγαίνει κάτω από ένα έτσι τρία. Δηλαδή δεν έχει τρόπο να διαχωριστεί ότι αυτό το pair αν χρησιμοποιούμε το έτσι τρία. Σωστά. Αυτή η παρατήρηση είναι σωστή. Ναι. Μπορούμε να κλείσουμε το H3, τα δύο H3 σε ένα div μέσα και το βάλουμε από κάτω. Λοιπόν, ωραία. Θα τα πω σε λίγο όλα. Ναι, θα τα δείξω τώρα. Λοιπόν, λέει ο κύριος Απάνο ότι αν κλείσουμε τη λίστα σε ένα P, αυτό στον κώδικα μας θα είναι κάτω από το H3 celebrities. Συνεπώς αυτό θα μπορούσε κάποιος να το ερμηνεύσει ότι η παράγραφος ανήκει στην υποκατηγορία celebrities, ενώ αυτό που προφανώς δεν ισχύει και είναι κάτι γενικότερο. Και οι δύο λύσεις που έχουν υποθεί είναι η πρώτη, αντί να χρησιμοποιήσουμε H3, να χρησιμοποιήσουμε μία λίστα, όπως είπαμε πριν, η οποία να έχει μέσα δύο υπολίστες που θα είναι τα δύο πάνω και μετά από κάτι παράγραφος. Και το δεύτερο που υπόθηκε είναι να βάλουμε τις δύο λύσεις με τους τίτλους τους σε ένα div κλεισμένες και από κάτω να βάλουμε την παράγραφο. Ας ψηφίσουμε λοιπόν. Τι θέλουνε. Όσοι πιστεύουν μάλλον ότι να βάλουμε μια παράγραφο και να αφήσουμε τους τίτλους με H3 όσο έχουν. Ωραία. Η άλλη επιλογή είναι τα δύο H3 μαζί με τις δύο λίστες που έχουν από κάτω να μπουν όλα μέσα σε ένα div. Και αφού μπουν όλα μέσα σε ένα div, τα οποία στην ουσία θα κλείσει σε ένα κουτί, από κάτω να βάλουμε την παράγραφο. Και υποτίθεται ότι με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνουμε ότι το P δεν ανήκει στο H3, αλλά ανήκει στο H2 που είναι ο γενικός τίτλος όλης της ενότητας. Μπορούμε και να κάνουμε όσο τη λίστα, δηλαδή τη λίστα και την προσωπική μας λίστα. Ναι, μπορούμε να το κάνουμε και αυτό. Είναι και αυτό η επιλογή, δεν είναι. Λοιπόν, η μία επιλογή είναι να έχουμε μία λίστα που να έχει πολιτικούς και celebrities και μέσα εμπονευμένες δύο μία λίστα στην πρώτη και μία λίστα στο δεύτερο στοιχείο της αρχικής λίστας, ώστε αυτό να γίνει καθαρή παράγραφος μετά και να μπει κάτω από το H2. Το H2 θα είναι αυτό. Η δεύτερη επιλογή θα ήταν αυτό να γίνει H3, αυτό να γίνει H3 όπως το έχουμε κάνει ήδη. Όλα αυτά να μπουν μέσα σε ένα div, ώστε να ξέρουν πού τελειώνει αυτό που γράφουμε. Και το υπόλοιπο να γίνει μια παράγραφος η οποία φανερά πλέον θα ανήκει στο H2. Οπότε αυτές είναι οι δύο επιλογές και οι δύο είναι σωστές και προσπαθούμε να αποφασίσουμε ποια θα πλέσουν. Ναι, η επιλογή να βάλουμε μια παράγραφο σκέτη έχει το πρόβλημα που αναφέρθηκε ότι δεν είναι σαφές αν ανήκει σε αυτή την επικεφαλίδα που αυτό φαίνεται να γίνεται ή σε αυτή την επικεφαλίδα που ανήκει πράγματα.
να ρωτήσω κάτι. Τις λίστες, τα δύο τρία μάλλον, τις λίστες μέσα θα μπορούμε και αυτά να βάλουμε σε μια παράγραφο. Δηλαδή να βάλουμε μια παράγραφο και από κάτω μια παράγραφο το κείμενο της μέλη. Ναι, είπε το εξής, να βάλουμε, να κλείσουμε την κάθε λίστα με τον τίτλο της σε μία παράγραφο, έτσι ώστε εν τέλει το H2 να έχει από κάτω τρεις παραγράφους. Μία, η πρώτη παράγραφος θα έχει τον τίτλο της πρώτης λίστας με τη λίστα, η δεύτερη παράγραφος τη δεύτερη και η τρίτη το κείμενο. Νομίζω ένας τίτλος ενότητας δεν ανήκει μέσα σε μία παράγραφο. Συμφωνείς, ναι. Διότι η παράγραφος έχει μέσα το κείμενο και ο τίτλος πρέπει να μπαίνει πάνω από την παράγραφο. Αυτό που λέει δηλαδή η λογική μου. Οπότε νομίζω δεν θα ήταν πολύ σωστό να το κάνεις έτσι. Ωραία, άρα. Οπότε ποιοι πιστεύουν ότι πρέπει να γίνει η λίστα και ποιοι πιστεύουν ότι πρέπει να την κλείσουμε σε δύο. Λίστα, λίστα. Λίστα, λίστα. Λίστα. Εμφόλεση. Ωραία. Για ποιοι θέλουν να μπει όλο αυτό, όλες, και οι δύο λίστες μέσα σε ένα deal και το κάτω μέρος να γίνει μια παράγραφο. Είναι περισσότερο το πρόβλημα. Εντάξει, περισσότερο πιστεύουν ότι θα πρέπει να μπει όλο σε ένα deal. Αυτό μας βολεύει γιατί θα έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο. Σωστά. Ας το κάνουμε. Εντάξει, έχω μια ένσταση. Διότι έχω πει το deal είναι μεσολογικά κενό. Οπότε είτε το βάλουμε είτε όχι, δεν δηλώνει κάτι, δεν δηλώνει ενότητες περιεχομένου, είναι καθαρά ενότητες για εμάς που γράφουμε το style. Οπότε αυτό ισοδυναμεί με το να έχουμε την παράγραφο χωρίς το deep. Ρώτησα κάτι που έχει μεγάλη θέμα να είναι βλακία. Δεν πειράζει. Αν ανοίξουμε και κλείσουμε μία έτσι δύο ναι. Και γράψουμε από κάτω το, αυτό που θέλουμε. Εννοείς μία και μία έτσι δύο. Ναι, λέει να βάλουμε κάτω από τις δύο λίστες αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Και να αλλάξουμε μετά από κάτω τον παράγραφο, έτσι ώστε τώρα φανερά η παράγραφος ανήκει σε H2. Το πρόβλημα με αυτό είναι ότι αυτή η παράγραφος δεν ανήκει σε ένα κενό H2, αλλά ανήκει στο H2 που χωρίς πιο πάνω. Δηλαδή, κάνοντας αυτό, σημαίνει ότι έχω μια νέα ενότητα χωρίς τίτλο. Δηλαδή, χωρίζει κι άλλη ενότητα αντί να υποδηλώνει ότι η παράγραφος ανήκει στο. Άρα και πάλι, γλώσσα δεν μας παρέχει έναν άμεσο τρόπο να τα κουπάρουμε όπως θέλουμε, να έχουμε έτσι μια δομή α πούμε. Να τελειώνει η H2 και μετά να συνεχίζει η άλλη H2. Δεν μας δίνει. Ναι, αυτό είναι ένας από τους περιορισμούς της H2. Δηλαδή, δεν μπορείς να σηματοδοτήσεις ότι εδώ τελειώνει το H3 και συνεχίζουμε στο H2. Δηλαδή, αυτό θα μπορούσε να γίνει αν οι ετικέτες H3 περιείχαν εκτός από τον τίτλο τους. Δηλαδή, η λίστα να είναι μέσα στο H3, αυτό τότε θα μπορούσε να γίνει, αλλά δεν γίνεται και αυτός είναι ένας περιορισμός. Δηλαδή, αυτό δεν το ρίχνει γλώσσα, μπορούμε να το ρίξουμε εμείς κάποτε. Όχι, αυτό δεν θα γράψουμε και το H2 δεν είναι σημασιολογικά σωστό. Ναι. Τι θα πήρε να το αφήνει να μειώσει χωρίς τα δύο. Για ποιο λόγο δηλαδή την ανοίγει στο H3 σε κάποιο H3. Εμείς ανοίγει. Ναι. Ουσιαστικά στις σχέσεις δεν έχει καμία διαφορά αυτό. Μας έχει θέλει άλλα τέτοια. Ναι, η ερώτηση είναι τι μας νοιάζει που θα μπορούσε να καταλάβει κάποιος ότι ανήκει το ΠΕ. Από τη στιγμή που βάζω στο κατάλληλο CSS θα το κάνω να εμφανίζεται όπως θέλουν και τελείωσε η υπόθεση. Μπορεί να απαντήσει κάποιος. Ναι. Στην περίπτωση που μετά κάποιος άλλος θέλει να φτιάξει ένα καινούριο CSS, ο οποίος δεν είναι ο αρχικός που έφτιαξε το HTML, θα πρέπει να καταλάβει ότι η συγκεκριμένη παράγραφο ανήκει στο H2. Διαφορετικά μπορεί να το προσπαθήσει εντελώς διαφορετικά. Μα είναι καθάριστο σημαντικό. Ναι. Δηλαδή, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Διαβάζοντας κάποιος το HTML, καταλαβαίνει τι ανήκει πού. Δηλαδή, με την ίδια λογική θα μπορούσαμε να πούμε ότι το celebrity ανήκει στο πολιτική. Όχι. Όχι. Καλά, αυτό. Ωραία, ας προχωρήσουμε λίγο γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ναι, έχουμε και χρόνο. Ας μας πει και ο κύριος. Μπορεί να μιλήσει λίγο πιο δυνατά. Βασικά, άμα θέλαμε να συμμετέχουμε το να χρησιμοποιεί στη σελίδα κάποια φορά που θα στο τόπο ή σε κάποιο σημείο που κάποιο σημείο, αυτό το παραγραφείο θα το κάνουμε παραπάνω. Ναι, το πρόβλημα δεν είναι πώς θα
Μπορεί να κάνει λίγο σύγχρονο. Ναι. Το πρόβλημα μας αυτή τη στιγμή δεν είναι αν θα μπερδευτεί ο χρήστης ποιες είναι οι ενότητες, γιατί με το κατάλληλο σύστημα θα δώσουμε να καταλάβει ότι αυτή η παράγραφος δεν είναι μέρος της λίστας. Αλλά προσπαθούμε να δούμε ποιος είναι ο πιο σωστός τρόπος να το μορφοποιήσουμε. Και να δώσουμε σημασία, ναι. Και οπότε επιλέξαμε να τα κλείσουμε σε ένα div για να το υποδηλώσουμε έτσι στον κώδικά μας. Αλλά και να μην το κλείσαμε και εγώ πιστεύω ότι ήταν σωστό. Δηλαδή πάλι βλέπουμε ότι δεν είναι συγκεκριμένος ο τρόπος που μπορούμε να γράψουμε κάτι. Να συνεχίσουμε. Ωραία. Άλλη εξωτερικά λέει φέρετρα και έχει δύο εικόνες. Λοιπόν, εντάξει, τα φέρετρα και τα που κάθονται, ας προχωρήσουμε λίγο πιο γρήγορα, έτσι. Θα βάλουμε σε H2 τα φέρετρα και από κάτονται σε μια παράγραφο. Πώς θα γράψουμε τις εικόνες. Έχουμε δύο εικόνες μία δίπλα στην άλλη και κάθε εικόνα έχει από κάτω ένα κάψιμο. Ναι. Σε εκείνα τα μέσα που βάλουμε, αν βάλουμε τουλεκτικά να κάνουμε ένα πίνακα δύο και να βάλουμε σαν μέσα στο δάχτυλο την εικόνα και από κάτω αυτό που θέλουμε να δηλώσουμε. Ωραία, η μία επιλογή μας είναι λοιπόν να κάνουμε ένα πίνακα 2x2. Στην πάνω γραμμή θα έχει μία εικόνα σε κάθε κελί και στην κάτω θα έχει κάθε φορά το κάψιμο της εικόνας που θέλουμε. Άλλη επιλογή έχει σκεφτεί κανείς. Ναι. Μπορούμε να κάνουμε ένα span, να βάλουμε background position για τις εικόνες. Η άλλη επιλογή που λέει στην άλλη είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα span και να ορίσουμε background image της εικόνας που θέλουμε. Αυτό, ενώ θα εμφανιστούν οι εικόνες, έχει το εξής πρόβλημα ότι σε αυτή την περίπτωση οι εικόνες είναι μέρος του περιεχομένου μας. Δηλαδή, αν το κάνεις με CSS, σημαίνει ότι αυτή την εικόνα την έχεις βάλει εκεί πέρα για, επειδή είναι όμορφη ή επειδή βοηθάει στο design σου. Ενώ αυτή είναι μια βασική διαφορά, πότε πρέπει να χρησιμοποιήσεις CSS για να βάλεις μια εικόνα και πότε και τα IMG. Όταν η εικόνα που θες να βάλεις είναι το περιεχόμενό σου, τότε πρέπει να το βάλεις στο HTML σου. Αν είναι διακοσμητική ή σου χρησιμεύει κάπως στο design, θα το βάλεις με CSS. Οπότε, έχω ακόμα την επιλογή με τον πίνακα. Άλλος, ναι. Όχι, δεν είναι η ερώτηση. Η ερώτηση είναι πώς θα προσωπήσουμε τις δύο εικόνες με τα κάψιμα τους σε HTML. Το πώς θα μπουν με αυτόν τον τρόπο που μας το έχει δώσει δεν μας αφορά ακόμα. Εγώ νομίζω κάποια να έχουμε μία εικόνα, μετά κείμενο, μία εικόνα κείμενο. Δηλαδή IMG κλείνει, μετά από κάτω το κείμενο, θα είναι σε διεθάγη. Ναι. Κάνουμε κάποιο πίνακα για κάποιο επιβιωμένο. Ωραία, ας καθαρίσουμε καταρχάς αν είναι νοηματικά σωστό να χρησιμοποιήσουμε πίνακα. Ναι. Ωραία. Έχουμε και την επιλογή της λίστας λοιπόν. Δηλαδή, αυτό είναι μια λίστα με δύο εικόνες. Και τα ξεφαίνονται δίπλα-δίπλα και μοιάζουμε πίνακα. Αλλά αν μας είχαν βάλει τη μία κάτω το άλλο, δεν θα σκεφτόμαστε να το κάνουμε με πίνακα, γιατί δεν θα μοιάζανε με πίνακα. Δηλαδή, αυτό πρέπει να το προσέχετε να μην παίρνετε αποφάσεις με βάση το περιβάλλον που τη μορφοποίηση που βλέπετε. Τώρα, αυτά δεν είναι δεδομένα πίνακα για τον εξής λόγο. Σε ένα πίνακα. Πρέπει τα δεδομένα σε κάθε γραμμή με κάποιο τρόπο να συγκεντρίζουν μεταξύ τους. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν έχουμε ένα πίνακα με μαθητές, θα έχει μια στήλη όνομα, επίθετο και κάποια άλλη στήλη διεύθυνση τηλέφωνο. Μία γραμμή, τα στοιχεία της σχετίζονται με τον τρόπο ότι αφορούν το ίδιο άτομο και αυτό δικαιολογεί να χρησιμοποιήσουμε πίνακα. Ενώ εδώ πέρα, στην πρώτη γραμμή που έχει δύο εικόνες, δεν έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους ή τα δύο κάψιμα δεν έχουν σχέση μεταξύ τους. Είναι φωτογραφία και περιγραφή του προϊόντος και περιγραφή του ονομασία.
ή μπορεί να βάλει λίγο σταφής, ας πούμε, και εμφάνιση. Ναι, σταφής. Δηλαδή να είναι οι τίτλοι των... Οι τίτλοι των... να είναι σε γραμμές, δηλαδή, λέτε. Ναι, θα μπορούσε, γι' αυτό σωστό είναι. Ωραία, πώς το κάνουμε. Ωραία, θα κάνουμε με έναν μυαλισμό. Ωραία, θα χρησιμοποιήσουμε λίστα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και πίνακα με τη λογική που είπατε, ίσως να στέκει, αν και γιατί η στοιχεία μου φαίνεται κάπως εκφυλισμένα να χρησιμοποιήσουμε πίνακα. Αν ήταν ίσως περισσότερες εικόνες και με περισσότερες στοιχεία, για παράδειγμα να έχει κάποιον μέγεθος, να έχει κι άλλα δηλαδή παιδεία, θα μου έκανε περισσότερο για πίνακα. Ναι, θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω ένα div. Για ποιο λόγο, ένα, πώς. Ένα div, φωτογραφία είναι πάρα πολύ div, φωτογραφία είναι πάρα πολύ. Η ερώτηση είναι, θα μπορούσαμε αντί για τη λίστα να έχουμε ένα div για κάθε εικόνα και μέσα το div να έχει αυτό το IG που γράφει και την παράγραφο. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε, αλλά το div όπως είπαμε δεν σημαίνει κάτι. Δηλαδή, στο περιεχόμενο δεν δηλώνει ότι εκεί πέρα είναι κάτι ξεχωριστό το div. Και θα ήταν σαν να έχουμε βάλει την εικόνα και τις παραγράφους χωρίς να δείχνει μία κάτω την άλλη. Εδώ πέφτατε να είναι σχετιζόμενο, ενώ τώρα τα έχουμε σχετίσει ότι είναι μια λίστα το ένα με το άλλο. Ωραία, να κάνουμε λίγο σχετίσει να κάνουμε τη φόρμα. Μπορείς να τον πάνησε το ωραία, τώρα σε βοηθήσουμε το HTML και να δούμε τι έχουμε γράψει. Ναι. Δεν είναι πιο μεγάλο πελάς να κάνουμε format το list του CSS από το table. Είναι, ναι. Η ερώτηση είναι, αν είναι πιο δύσκολο να μορφοποιήσουμε μια λίστα έτσι ώστε να φαίνονται τα στοιχεία του ένα δίπλα στο άλλο έτσι όπως μας έχουν δώσει στο Word, από το να βάλουμε ένα πίνακα και να εμφανιστούν κατευθείαν όπως τα θέλουμε. Είναι πιο δύσκολο, αλλά το ότι μας δυσκολεύει κάτι δεν σημαίνει ότι πρέπει να το κάνουμε με το λάθος τρόπο, επειδή είναι πιο εύκολο. Ωραία, τώρα που θυκεύσαμε το κώδικά μας, θα ανοίξουμε με τον τρόπο. Εδώ έχουμε φορτώσει το CSS. Αυτή τη στιγμή μας δεν θα κουράσουμε τώρα. Τι λέει. Ωραία, λοιπόν αυτό είναι το έτσι που κουράσαμε μόλις τώρα. Και αυτή είναι η μορφοποίηση που δίνει ο browser χωρίς να έχουμε ορίσει εμείς κάποιο κανόνα CSS. Φαίνονται ξεκάθαρα οι ενότητες. Οι εικόνες δεν φορτώθηκαν, μάλλον είναι σαν τα links, είναι στο φάκελο images. Images, κάτι. Ωραία, έχουν φορτωθεί και οι εικόνες. Τώρα εμείς αυτό το HTML, που είναι ένα περιεχόμενο σχέδιο με την μορφοποίηση που έχει δώσει ο browser μόνος του, πρέπει να το μορφοποιήσουμε όπως θέλουμε εμείς. Και αυτή τη στιγμή θα σας δείξουμε ένα screenshot πώς θέλουμε να φαίνεται και θα ψάξουμε να δούμε... θέλουμε να φαίνεται έτσι αυτός ο κώδικας. Χρησιμοποιούμε διάφορα πράγματα, background pictures, borders έχει... Τη φόρμα δεν προλάβαμε να την πούμε. Έχουμε άλλα 20 λεπτά, οπότε να μην χάνουμε άλλο χρόνο. Λοιπόν, αυτή τη σελίδα μας. Ας ξεκινήσουμε από το πιο γενικά και σιγά σιγά να πηγαίνουμε στα πιο ειδικά. Το πρώτο πράγμα να μιλήσουμε για το background. Οι εικόνες που έχουμε στη διάθεσή μας, δείξτε τις λίγο ποιες είναι. Έχουμε αυτή τη λωρίδα που είναι χώμα και έχει ένα gradient που έχει καταλέξει σε ένα κάποιο γκρι χρώμα. Και η δεύτερη εικόνα που έχουμε είναι οι χτερίδες. Τι άνοιξε αυτό. Και έχουμε και αυτό το GIF που έχει νυχτερίδες. Δεν είναι άσπρο, έχει διαφάνεια. Δηλαδή, άμα μπει αυτό πάνω από κάτι άλλο, θα φαίνεται νυχτερίδες και από πίσω αυτό που υπάρχει. Οπότε η ερώτηση είναι πώς θα φτιάξουμε
με το έγγραφο που έχουμε, με το έγγραφο έτσι που φτιάξετε, τι CSS πρέπει να γράψουμε για να φαίνεται πάνω-πάνω η λωρίδα με το χώμα και η διχερίδηση εκεί πέρα. Το πρώτο πράγμα ποιο είναι, ποια ιδιότητα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σίγουρα. Ναι. Να πάμε στο body, ναι. Και να βάλουμε ένα background image. Ωραία. Λέει λοιπόν να πάμε στο body. Το body είναι η ετικέτα που περιέχει όλο το γραφό μας, συνεπώς πιάνει όλη την οθόνη, είναι όλο το κουτί. Και εκεί πέρα να ορίσουμε μία εικόνα για background, η οποία θα πιάσει την οθόνη. Σε αυτό ποια εικόνα θα βάλουμε, την συντήρηση ή το άλλο. Το χώμα. Ωραία. Να το κάνουμε εδώ πώς θα βγει. Ωραία, ας το κάνουμε. Φόρτε στο... το δικό μου. Θα βάλετε το πράγμα. Ωραία. Body, να βάλουμε background image. Foreground scale. Να βάλουμε το URL. Γράψτε το εκείνη. Ωραία. Είναι εντάξει αυτό. Να βάλουμε και ένα ρεπί. Ποιος μίλησε. Ναι. Τι να βάλουμε και background repeat και no repeat. Ωραία. Λέει να βάλουμε background repeat, no repeat. Αυτό θα εμφανίσει την φωτογραφία που δηλώσαμε μία φορά. Ευχαριστώ που σας φαίνεται. Ωραία, φαίνεται έτσι. Κάνε λίγο zoom out για να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα το no repeat. Λοιπόν, όταν βάλαμε no repeat και εμφανίσει τη φωτογραφία που βάλαμε μία φορά πάνω αριστερά στη σελίδα και το υπόλοιπο είναι το χρώμα που έχουμε δηλώσει, εδώ πέρα δεν έχει κανένα, είναι άσπρο. Αυτό με το κλείδι πάνω αριστερά. Ναι, το προεπιλεγμένη θέση, η ερώτηση είναι γιατί την έβαλε πάνω αριστερά. Η απάντηση είναι ότι η προεπιλεγμένη θέση είναι να αρχίσει από την πάνω αριστερή γωνία, εκτός αν έχουμε δηλώσει διαφορετικά με το CSS μας. Λοιπόν, αν κάποιος έχει αρκετά μεγάλη οθόνη όπως είδαμε, πρέπει να το πιάσει όλη την πάνω μπάρα. Πώς θα το διορθώσουμε αυτό. Ναι. Άρα στο background fit κάνουμε 6x. 6x. Repeat 6. Ωραία, αλλάξαμε το background repeat από no repeat σε repeat x, το οποίο εμφανίζει τη φωτογραφία όσες φορές πιάζει δίπλα στην άλλη. Βλέπω όσο και να το μικρύνουμε, συνεχίζει να την εμφανίζει και πιάνει κάθε φορά όλη την μπάρα απάνω. Ναι. Ναι. Πολύ σωστά. Βλέπουμε ότι η εικόνα τελειώνει σε γκρι και μετά αρχίζει άσπρο, αλλά εμείς δεν θέλουμε αυτό. Θέλουμε να συνεχίζει με γκρι. Αυτό το γκρι θα σας το είχαμε δώσει, ήταν μια άσκηση, το 45-45-45 είναι, αν θυμάμαι καλά. Είναι λίγο διαφορετικό, αλλά δεν πειράζει. Εκεί που τελειώνει η εικόνα, συνεχίζει ο browser να το χρωματίσει με το χρώμα που ορίσαμε. Ωραία. Τώρα, τι άλλο παρατηρούμε εδώ πέρα. Παρατηρούμε ότι... Ναι. Υπάρχει τρόπος να δούμε ποιο ακριβώς χρώμα είναι αυτό, αν εμείς θέλουμε να το συνεχίζει τέλεια. Ναι, η ερώτηση είναι πώς το κάνουμε να είναι τέλειο. Θα έπρεπε να ανοίξει κάποιο πρόγραμμα, για παράδειγμα Photoshop, και να δεις με το eyedropper ποιο χρώμα είναι στο κάτω μέρος του γράφου. Υπάρχουν διάφορα, δεν βάζει ποιο. Λοιπόν, παρατηρούμε ότι όλο το περιεχόμενό μας σε σχέση με τη σελίδα έχει κάποιο περιθώριο γύρω-γύρω, δεξιά και αριστερά. Πόσο θα είναι αυτό, 60 πίξελ, όχι παραπάνω, 100 πίξελ θα είναι. Πρέπει να βάλουμε όλοι ποσοστό. Ναι, μπορούμε όλοι και με ποσοστό. Πώς θα ορίσουμε αυτά που περιέχονται μέσα στη σελίδα μας να έχουν αυτά τα όρια που βλέπουμε εκεί πέρα. Πάνω είναι, ας πούμε ότι είναι 100 πίξελ απάνω και 150 δεξιά και αριστερά. Τι κανόνα πρέπει να ορίσουμε, ναι. Margin. Ωραία, με το margin τι θα συμβεί. Αν βάλουμε margin, πρέπει να βάλουμε 100 βάλει, ποιος μου βάλει, δεν θα έχουμε δει. Ωραία, βλέπουμε ότι έχει κατέβει. Γιατί έγινε αυτό. Δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Τι έσαι. Δεν έχω βάλει το... Ξέρεις τι, δεν έπρεπε. Ναι.
κάποιο που θέλει να έχει να κάνει με τις περιφέρειες του Google. Άρα δεν θα δηλαδή. Ωραία, αν ήταν αυτό που περίμενα εγώ να δω, εν πάση περιπτώσει, ήταν ένα άσπρο περίγραμμα γύρω-γύρω από τη σελίδα, γιατί έχω δει ότι το background image δεν σχεδιάζεται έξω από το border του κουτιού, σχεδιάζεται στο κουτί που είναι το περιεχόμενο και το padding, αλλά από ό,τι φαίνεται το body είναι κάποια ειδική περίπτωση και έχει σχεδιαστεί σωστά. Οπότε είτε margin βάζαμε είτε padding, έγινε σωστά. Αν ήταν κάποιο div, πιστεύω δεν θα συνέβαινε αυτό, θα ήταν το άσπρο border που. Ναι, ίσως στον Chrome να το δείχνει. Ας ανοίξουμε και σε Chrome, μήπως το δείχνει σωστά ο Chrome. Όχι. Ας συνεχίσουμε, δεν πειράζει. Μπορείς να εξηγήσουμε τι περίμενες να πει. Ναι. Να το βάλουμε σε ένα div. Θα κλείσουμε όλο το περιεχόμενο του πόντι σε ένα div για να δούμε τι περίμενα να συμβεί βάζοντας margin αντί για padding και μετά με το background image. Λοιπόν, αυτό περίμενα να δω εγώ. Το background image δεν έχει σχεδιαστεί έξω από το margin και αυτό δημιουργεί αυτό το άσπρο γύρω-γύρω. Για να το διορθώσουμε αυτό θα χρησιμοποιήσουμε padding αντί για margin και εμείς ξέρουμε ότι το background image σχεδιάζεται και στο padding και στο περιεχόμενο και μετά απ' έξω είναι OK. Λοιπόν, τώρα βλέπουμε ότι έχει ένα μικρό περιθώριο. Το βλέπετε εκεί γύρω, που έχει ένα άσπρο. Σε δύο φύλλοι είναι αυτό. Τι υπάρχει έξω από το div που το σπρώχνει να βγει προς τα μέσα. Ένα margin που το έχει από μόνος του ο browser. Ωραία, σωστά. Έχει, όπως λέει, ένα margin από μόνος του στο body ή στο... Ναι, στο body μας, έξω από το div. Για να το αναιρέσουμε αυτό θα πρέπει να ορίσουμε να έχει margin 0. Οπότε θα ορίσουμε στο body margin και padding 0. Βάλε το padding, τώρα χρειάζεται το body. Και αφαιρέσαμε αυτό το κενό που είχε από μόνος του. Του είπαμε να είναι 0 και ανέρεσε το δικό του style. Ωραία, τώρα έχουμε φέρει το κουτί που θέλουμε εκεί που είναι. Πήγαινε στο άλλο tab που είναι. Ωραία, τι άλλο παρατηρούμε. Ναι. Το ήθελα να βάλουμε θέλει κάποιο span για να βάλουμε αριστερά μια φωτογραφία. Ωραία. Λέει ότι το H1 που είναι ο τίτλος μας, αριστερά έχει μια φωτογραφία και επίσης τα ραδίκια είναι πράσινα. H1 μπορεί να έχει ένα background image και να έχει και κάποιο padding. Κατάλληλο, έτσι ώστε να έρθει μέσα στο κείμενο και να κοτσάρετε τις τα ίδια. Ωραία, πολύ σωστά. Η μία λύση αυτό είναι... Στο H1, αν αυτό είναι το κουτί του... Θα μπορούσαμε να ορίσουμε background image την εικόνα που δείχνουμε στο screenshot και αυτή η απόσταση εδώ πέρα να είναι κάποιο padding. Αυτό θα έχει αποτέλεσμα να εμφανιστεί η εικόνα εκεί που θέλουμε και ο τίτλος να αρχίζει από την εικόνα και μετά. Αν δεν ορίσουμε κάποιο padding, θα σχεδιάσει την εικόνα κανονικά πάνω αριστερά και τα γράμματα θα πέσουν πάνω στο λογότυπο, τι είναι, κάτι φτιάχνει. Θα πέσουν πάνω στα φτιάρια και δεν θα πάνε σωστά. Οπότε βάζουμε padding left 45 pixel που είναι όσο η εικόνα μας και ορίζουμε και το background image που θέλουμε. Εσύ έχεις κάποιο σχέδιο. Ναι. Δεν πρέπει να βάλουμε περισσότερο padding. Είναι ίσο, δηλαδή τους padding. Δεν ξέρω αν είναι ίσο, πώς είναι ίσο. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα έχει πάει το κείμενο πιο δεξιά και έχει σχεδιαστεί η εικόνα στο πάνω στη γωνία του κουτιού. Δεν θα πρέπει να εξειδικεύσουμε αυτό το συγκεκριμένο ID1. Ναι, η ερώτηση είναι αν θα πρέπει να το εξειδικεύσουμε εννοείται με κάποια κλάση ή με κάποια ID. Νομίζω μπορεί να απαντήσω στο πιθανό. Εντάξει, ας απαντήσει κάποιος. Ναι. Έχει μόνο ένα H1. Πολύ σωστά. Μέσα σε μια σελίδα υπάρχει πάντα ένα H1. Οπότε δεν έχει νόημα να το εξειδικεύσουμε αφού είμαστε σίγουροι ότι αν είναι σελίδα και έχουμε H1 θα εμφανίσει πάλι το φτιάρι. Δεν θα μπορούσε να το εξειδικεύσουμε. Ναι, αυτή τη στιγμή
Η ερώτηση είναι αν ανοίξουμε δεύτερη σελίδα και φορτώσουμε το ίδιο αρχείο, δίπλα στο H1 θα εμφανίζεται πάντα αυτό. Μπορεί και να θέλουμε να γίνεται αυτό, αλλά αν δεν θέλουμε, τότε θα το εξειδικεύσουμε. Δηλαδή, το να εξειδικεύσουμε των προτέρων σκεπτόμενοι τι μπορούσε να συμβεί, δεν έχει και πολύ νόημα. Πολλά πράγματα θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά. Δηλαδή, με αυτή τη λογική θα πρέπει να εξειδικεύσουμε κάθε συγκεκριμένο element και να του δώσουμε το συγκεκριμένο style. Επίσης, τώρα παρατηρώ ότι τα γράμματα γενικά είναι άσπρα. Πώς θα το κάνουμε αυτό να είναι άσπρα? Στο body θα γράψουμε color, ανωκατελεία, white. Πολύ σωστά. Θα βρίσουμε στο body color white, αυτό θα κάνει όλα τα γράμματα που ανήκουν στο body άσπρα. Τα links δεν έχουν γίνει ακόμα άσπρα, θα πρέπει να ορίσουμε ειδικό κανόνα για αυτά. Επίσης βλέπουμε ότι είναι διαφορετική γραμματοσυρά, αυτή που έχουμε εδώ είναι serif, αυτή που βλέπετε εδώ είναι sans serif, βλέπετε έχει όλα τα γράμματα στο τέλος κάποιες γωνίες, στο κεφαλαίο γάμα έχει γωνία εκεί πέρα, ενώ στο άλλο δεν έχει, αυτό σημαίνει serif. Serif σημαίνει να έχουν αυτές τις γωνίες τα γράμματα στο τέλος. Θα κάνουμε και ένα παράδειγμα να δούμε. Ωραία. Λοιπόν, τώρα γίνανε και τα links άσπρα. Αυτό έγινε με τον selector που γράψε στο δεύτερο κανόνα, body, α. Τι είπε αυτό ο selector? Κάποιος άλλος είναι πάντα τη ίδια. Και την ερώτηση. Τι είπε ο επιλογές body, α. Ναι. Επιλέγει τα links. Ωραία, δεν είναι αυτή η σωστή απάντηση. Για να επέλεγε τα link, έπρεπε να μην υπήρχε το κόμμα. Ναι. Τα links που υπάρχουν μέσα στο body. Τα links που υπάρχουν. Όχι, όχι, όχι. Το κάνουμε το κόμμα. Ωραία, χωρίς το κόμμα είναι το body α. Τώρα έχει επιλέξει τα links που είναι μέσα στο body. Την έχει κάνει άσπρα και τα υπόλοιπα γράμματα έχουν μείνει μαύρα. Αυτό είναι που είπατε εσείς. Το body και ενώ α επιλέγει τα links που είναι μέσα στο body. Ωραία. Τώρα έχουμε γράψει body, α. Ναι. Δεν τα επιλέγει τα δύο. Η σωστή απάντηση είναι ότι επιλέγει και τα δύο. Δηλαδή επιλέγει και την ετικέτα body, αλλά επιλέγει και την ετικέτα α. Δηλαδή θα επιλέξει όλα τα links, θα τα κάνει άσπρα, και θα επιλέξει και το body και θα το κάνει και αυτό άσπρο. Και το αποτέλεσμα είναι να γίνουν όλα τα γράμματα άσπρα, όπως βλέπουμε εδώ. Και έχουμε ορίσει γενικό κανόνα η γραμματοσυρά να είναι sans serif, δηλαδή να μην έχει γωνίες και έχει γίνει η γραμματοσυρά που βλέπουμε εδώ. Ωραία. Τώρα εδώ πέρα το δεύτερο που βλέπουμε είναι κάτι κουτιά που έχει και τα κουτιά αυτά περιέχουν κάθε φορά μία ενότητα. Πώς θα κάνουμε αυτά τα κουτιά να φέρουν? Θα τα βάλουμε όλα σε κάποιο div και σε αυτό το div θα βάλουμε background και ίσως και borders, top border. Ωραία, σωστά. Σε αυτά που θέλουμε να εμφανίζονται έτσι ως κουτιά, βλέπουμε ότι έχουν ένα background το οποίο αυτό το background είναι ένα PNG και αυτό το PNG έχει μέγεθος ένα pixel επί ένα pixel. Το συγκεκριμένο pixel το έχω ορίσει εγώ στο Photoshop να είναι μαύρο και να έχει διαφάνεια 40%. Το οποίο αυτό οφείλεται ότι μπορείτε να βλέπετε από πίσω, βλέπετε τις νυχτερίδες που είναι πίσω από αυτά τα κουτιά. Αν ήταν ένα χρώμα μαύρο σκέτο για παράδειγμα, θα ήταν μαύρο και δεν μπορούσατε να δείτε πίσω από τα κουτιά. Και αυτό το pixel το έχω αποθηκεύσει σε ένα αρχείο και θα το βάλουμε από ground image. Επίσης, για να βάλουμε κουτιά σε ενότητες, θα τα κλείσουμε όλα σε divs. Είχαμε πει ότι τα div είναι συμμεσολικά κενά και μας βοηθάνε στο CSS για να χωρίσουμε ενότητες που θέλουμε να μορφοποιήσουμε ξεχωριστά και αυτή είναι μια περίπτωση που θέλουμε να δείξουμε για να ορίσουμε ενότητες. Στο πρώτο συγκεκριμένα θα μπορούσαμε απλά στο UI να βάλουμε class box. Ναι, θα φτιάξουμε div. Ναι, η ερώτηση είναι αν είναι απαραίτητο να φτιάξουμε div. Στο πρώτο. Ναι, στο πρώτο. Στο πρώτο που τυχαίνει να είναι ένα element και δεν έχει. Δεν είναι πάνω από δύο.
Δεν το μπορούμε. Τα δίκτυα θα χρησιμοποιούμε για να ομαδοποιήσουμε κομμάτια του κώδικα. Και αυτή τη στιγμή που είναι μόνο ένα, δεν υπάρχει λόγο να χρησιμοποιήσουμε δίκτυα στο πρόγραμμα. Πολύ σωστά. Απλά βάζουμε την κλάση όπως είναι box. Αφού βάλουμε την κλάση box σε όλα τα κουτιά που θέλουμε, θα γράψουμε στο CSS μας ποιοι κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται σε αυτά τα στοιχεία που έχουν τη συγκεκριμένη κλάση. Ο selector πώς θα είναι, για να επιλέξουμε όλα τα στοιχεία που έχουν την κλάση box. Ναι. Είναι τελεία box. Πολύ σωστά. Ο selector τελεία box επιλέγει όλα τα στοιχεία που έχουν την κλάση box. Και τώρα θα εφαρμόσουμε το background image που είναι το PNG που σας περιέγραψα, ένα pixel επί ένα pixel και έχει και διαφάνεια. Θα γίνει αυτόματα repeat και στον χιάτσο και στον ψι και έχουμε αυτό εδώ πέρα το αποτέλεσμα. Ναι. Γιατί βάλω το background image διαφάνεια και δεν βάλαμε background color. Ναι, η ερώτηση είναι γιατί βάλαμε background image και δεν βάλαμε background color. Εγώ ήθελα να έχω ως εφέ διαφάνεια. Δηλαδή να μπορώ εδώ πέρα για παράδειγμα τις νυχτερίδες που είναι από πίσω να μπορούν να φαίνονται πίσω από το κουτί. Αν βάλουμε color, δεν έχουμε δυνατότητα στο CSS 2.1 να ορίσουμε διαφανές χρώμα. Δηλαδή να ορίσουμε διαφάνεια. Ναι. Υπήρχε transparency. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, να σχολιάσουμε. Είπα στον άνθρωπο ότι μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Υπάρχει μια ιδιότητα που λέει το opacity. Και με αυτή την ιδιότητα ορίζουμε πόσο διαφανές θα είναι ένα κουτί. Αυτό όμως δεν μπορούμε να. Να πούμε ότι το background θα έχει διαφάνεια 40% αλλά τα γράμματα θα φαίνονται χωρίς διαφάνεια. Δηλαδή, βάζοντας opacity, θα μπορούσαμε να δούμε τις νυχτερίδες και πίσω από εκεί που λέει λίγα λόγια θα φαινόταν νυχτερίδα. Θα έκανε όλα τα περιεχόμενα ημιδιαφανή. Και αυτό θα δυσχέρει την ανάγνωση, ενώ εγώ ήθελα μόνο το background του κάθε κουτιού να είναι διαφανές και τα γράμματα να είναι αδιαφανή πλήρως. Ωραία. Δεν προλάβαμε να τελειώσουμε, να το φτιάξουμε να γίνεται έτσι. Η βασική διαδικασία είναι αυτή. Αρχίζουμε από τα πιο γενικά και εξειδικεύουμε. Ναι. Είπες ότι αυτό είναι μπροστά από τα πώς ορίζουμε τι είναι μπροστά από τα όχι. Το τι είναι μπροστά. Ωραία. Η ερώτηση είναι πριν το CSS Zen Garden, πώς ξέρουμε τι είναι μπροστά από το άλλο. Όταν κάτι είναι εμβολευμένο σε κάτι, συνήθως σχεδιάζει τον browser μπροστά από τον πατέρα του, εκτός αν εμείς ορίσουμε διαφορετικά. Θα δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό στο CSS το επόμενο μάθημα. Αλλά συνήθως ο πατέρας είναι πίσω από το παιδί του. Οπότε το body που είναι πίσω και είναι γκρι, είναι πίσω από αυτά τα κουτιά. Ωραία, τώρα ας δούμε μια σελίδα που λέγεται Zen Garden. Αυτή η σελίδα έχει το εξής χαρακτηριστικό. Έχει το HTML της σταθερό και έχουν όποιος θέλει γράφει κάποιο design και γράφει μόνο ένα αρχείο CSS. Αυτό το αρχείο CSS το εφαρμόζει στο ίδιο αρχείο HTML και έχουν φτιαχτεί διάφορα designs τελείως διαφορετικά που περιγράφουν όμως ακριβώς το ίδιο περιεχόμενο. Δηλαδή στο HTML δεν έχει αλλάξει ούτε μία γραμμή. Αυτό είναι ένα παράδειγμα για να δούμε πόσο σημαντικό και πόσο όμορφο στο τέλος είναι να μπορείς να το κάνεις αυτό, να διαχωρίζεις το περιεχόμενο από τη μορφοποίηση. Αυτό είναι η σελίδα όπως τη βλέπουμε και είναι το βασικό της design. Στη δεξιά στήλη έχει κάποια... Να δούμε το HTML, δεν χρειάζεται, καλά. Αυτό είναι το HTML χωρίς κάποιο CSS. Είναι σωστά δομημένο και αρκετά τον άλλο έχει πολλές κλάσεις για να μπορεί ο κάθε ένας που θέλει να το μορφοποιήσει να μπορεί να έχει έλεγχο στο τι θα επιλέξει. Οπότε αυτό είναι το βασικό design. Ας δούμε το πρώτο play under the scene. Ωραία.
Αυτό τώρα είναι ακριβώς το ίδιο HTML με πριν, το μόνο που έχει αλλάξει είναι το CSS. Αυτό πάλι είναι το ίδιο αρχείο HTML με διαφορετικό CSS. Όπως βλέπουμε, μπορούμε να πετύχουμε πολύ, πολύ διαφορετικά designs και το πώς θέλουν να φαίνεται κάτι, ενώ στην πραγματικότητα είναι το ίδιο περιεχόμενο. Όχι από αυτό το design και να διάβαζε κάποιο πρόγραμμα, κάποια ράχνη της Google για παράδειγμα, θα διάβαζε το ίδιο πράγμα. Ενώ ο χρήστης μπορεί να έχει ό,τι design θέλει. Εμείς μόνο και μόνο αλλάζοντας το CSS. Ωραία. Αρκετά είναι νομίζω. Νομίζω πήρατε το νόημα. Ποτέ μην γράψετε HTML σκεπτικό το πώς θα φαίνεται. Από σήμερα θεωρούμε ότι ξέρετε HTML. Ελπίζουμε να μάθατε. Και συνεχίζουμε.